Ήταν ένα περιστατικό, ένα ψυχικά ασθενής, ο οποίος βρισκόταν στο τελικό στάδιο της απόλυσης του. Ήταν στενή επαφή άλλων περιστατικών που είχαμε, θετικών περιστατικών σε κορονοϊό που είχαμε στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένων χώρων. Κατάφερε με χτυπήματα στο παράθυρο να αφαιρέσει ολόκληρο το κούφωμα, ολόκληρο το πλαίσιο του παραθύρου και να αποδράσει. Τώρα μας ζητάει η αστυνομία. Προκλήθηκε μια σύγχυση εκεί, μια αναστάτωση μεταξύ των ενίκων. Κάποιος από αυτούς τους υπόλοιπους ενίκους προσπάθησε να βάλει φωτιά στο στρώμα του. Παρέμβηκε ανάμεσα και η διεύθυνση του νοσοκομείου και οι συνάδελφοι νοσηλευτές. Γιατί όμως συνέβηκαν όλα αυτά, γιατί υπήρχε αυτή η αταξία, ενώ για ποιο λόγο? Δεν είναι η πρώτη φορά που απέδρασε από το νοσοκομείο να θαλάσσας άτομο. Όχι, γιατί ξεσηκώθηκαν, εννοώ, καταλάβατε, γιατί ξεσηκώθηκαν. Έγινε αναστάτωση στο χώρο, στο συγκεκριμένο χώρο. Όχι αναστάτωση στους υπόλοιπους. Ναι, όχι, απλώς προσπαθώ να καταλάβω αν υπήρχε σε κάποια αφορμή, καταλάβατε, για το γεγονός ότι... Όχι, δεν υπήρξε οποιαδήποτε αφορμή εξ όσων έχω πληροφορηθεί. Μάλιστα. Αλλά αντιλαμβάνεστε, άτομα τα οποία είναι σε μια ανοξία φάση της ψυχικής τους νόσους. Ναι. Επειδή είπατε ότι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να φύγει ήταν στο τέλος της θεραπείας του. Ναι, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς ήταν προς το τέλος. Ναι, ήταν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τέτοιες ενέργειες και επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Μάλιστα. Χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε. Θα πρέπει βέβαια να το εξετάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει τρόπος ή να υπάρχει το ανάλογο προσωπικό, δεν ξέρω. Έτσι ώστε να... Ναι. Δεν είναι θέμα προσωπικού. Όχι εγκαταστάσεων προσωπικού, ενώ να μην υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όσον αφορά τις πυριακές εγκαταστάσεις, ξέρουμε όλοι ότι χρειάζονται αναβάθμιση. Ναι, είναι για αυτόν τον λόγο που εντός των ημερών θα προκηρυχθεί η προσφορά από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την πρώτη φάση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου Αθαλάσσας, το οποίο να τιμά και τη χώρα μας και να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χαριλάου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.